Είναι μια αγορά που δεν στερείται τίποτα συγκριτικά με άλλες, καθώς παρουσιάζει μεγάλη επάρκεια αγαθών σε λογικές τιμές. Παρά τα αυτά όμως, όλοι μιλούν για ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Ο λόγος για τα εμπορικά καταστήματα του Περάματος, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του Ερεθύμνου μετά από την αγορά της πόλης. Τους θερινούς μήνες το αποτύπωμα της κίνησης ήταν σχετικά ικανοποιητικό για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής, ενώ στην παρούσα φάση η κίνηση χαρακτηρίζεται ως υποτονική, αν και σιγά σιγά εκτιμάται ότι θα αρχίσει η αναθέρμανση λόγω εορτών. Θέλουμε να μπούμε στο γιορτινό κλίμα, αλλά η καθημερινότητα και τα έξοδα που τρέχουν δεν μας αφήνουν να είμαστε τόσο ελεύθεροι. Τώρα περιμένουμε και τα Χριστούγεννα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να κρίνουμε. Σίγουρα έχουν ανέβει τιμές βέβαια, αλλά βλέπω τον κόσμο όμως και δεν πτωείται, είναι αισιόδοξο. Η κατάσταση τώρα είναι λίγο υποτονική, γιατί ο κόσμος περιμένει τις γιορτές, περιμένει να πάρει χρήματα εδώ στην περιοχή, να πάρουμε επιδοτήσεις. Έχουν τελειώσει τώρα τις δουλειές τους και τις καλοκαιρινές εννοώ, και προσπαθούν να μπουν σε ένα ρυθμό. Και ενώ τα εμπορικά του Περάματος έχουν ήδη αρχίσει να φορούν τα γιορτινά τους, η μεγάλη και άνηση μάχη με την ακρίβεια έχει κάνει ακόμα πιο διστακτικό το καταναλωτικό κοινό. Πρώτα κοιτάζουμε τα απαραίτητα και μετά όλα τα άλλα, όπως νομίζω όλοι το κάνουν έτσι. Πέραμα ή Ρέθυμνο τελικά? Πέραμα. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Δεν πληθεύουν. Είμαστε μεγάλοι εμείς, δεν θέλουμε πολλά. Εντάξει, τα δωράκια για τα εγγόνια. Για αυτά απαραίτητα. Οπωσδήποτε κάτι. Κάτι, οπωσδήποτε. Προφανώς όλος ο κόσμος ζορίζεται και εμείς κοιτάζουμε πώς θα επιβιώσουμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη, τι να πω. Καταναλωτές πώς τους βλέπετε? Περιορισμένους? Σφιγμένους θα έλεγα. Δεν βγαίνει ο κόσμος. Δεν του μένουν χρήματα. Έχει. Αυτά, 1.000 υποχρεώσεις. Πού θα πρέπει να το δώσει? Στα καύσιμα, να δει τα παιδιά του, να πληρώσει τα φροντιστήρια. Τα απαραίτητα έχει στάζει ο κόσμος. Όλες τις καινούριες παραγγελίες που λαμβάνω εγώ τουλάχιστον στο μαγαζί μου έχουν άνοδο, μία τάξη 30% απάνω, σίγουρα. Άρα λοιπόν αυτό επιβαρύνει τον καταναλωτή. Θα ψωνίσουν, αλλά θα πάρουν πολύ πιο λίγα πράγματα από ό,τι ψωνίζανε πριν. Οι ίδιοι έμποροι της περιοχής μιλούν και για τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, που έχει οδηγήσει ακόμα και στη μείωση του προσωπικού σε ορισμένες επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν ζωντανές. Ευχόμαστε το καλύτερο, αλλά εντάξει, και με τις ευχές μόνο, τι να πω τώρα. Προβληματισμένοι είμαστε σίγουρα. Πώς θα βγει ο χειμώνας? Θα δούμε. Μαύρος θα είναι ο χειμώνας. Εάν συνεχιστεί έτσι και είναι περισσότερα τα έξοδα από τα έσοδα, τότε δεν θα έχουμε καλό τέλος. Δηλαδή, ο καταναλωτής εδώ κατεβαίνει και στο Ρέθυμνο ή πάει και στο Ηράκλειο. Άρα εμείς έχουμε μεγαλύτερη χασούρα.